στο τι μπορεί να γίνει για το ζήτημα της αμοχώς του, αλλά και ποια είναι η σημασία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Μας περιμένει εκεί ο πολιτικός αναλυτής, ο Γιάννος Χαραλαμπίδης, ο οποίος υπογράφει και το σχετικό ρεπορτάζ της σημερινής. Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι με το θέμα της αμοχώς του, και τι θα σημαίνει αν στοιχειοθετηθεί ζήτημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Καταρχάς πρέπει να δούμε σε ποιο περιβάλλον βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πολεμικό πεδίο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μια, της Ρωσίας από την άλλη, και στη μέση βρίσκεται η Ουκρανία. Η Ρωσία κατηγορείται για εγκλήματα επίθεσης κατά της ανθρωπότητας, πολέμου, ακόμη και γενοκτονίας. Είναι οι τέσσερις τομείς επί των οποίων έχει δικαιοδοσία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, εφόσον το κράτος επί του εδάφους του οποίου τελούνται τα εγκλήματα έχει εγκρίνει τη δικαιοδοσία. Η Ουκρανία δεν έχει εγκρίνει, επικυρώσει τη δικαιοδοσία, αλλά με μια δήλωση το 2014 θεωρείται ότι αποδέχεται την δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Εάν αυτό το φέρουμε κατά αναλογία στην Κύπρο, μπορούμε να διαπιστώσουμε το εξής, ότι εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πρώτον έχει εγκρίνει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, και δεύτερον εφόσον είναι επί του εδάφους της που γίνονται εγκλήματα, δηλαδή στην περιοχή της Περίκλης της πόλης της Αμχώστου, ναι. Και τι εννοούμε έγκλημα? Όπως αναφέρεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είναι το έγκλημα της επίθεσης από ένα κράτος σε βάρος του άλλου με οργανωμένη προσπάθεια σε κατεχόμενο εδάφος, όπως είναι η Αμοχώστος, να δημιουργηθούν τετελεσμένα, να αλλάξει το νομικό θεσμικό καθεστώς σε βάρος των ατομικών και οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τουλάχιστον εκ των πραγμάτων έχουμε δύο διεθνή εγκλήματα. Το ένα είναι το έγκλημα της επίθεσης, δηλαδή σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το δεύτερο είναι το έγκλημα πολέμου. Άρα η Κυπριακή Δημοκρατία, αντί να ζητά ΜΟΕ για να νομιμοποιήσει τμήμα της κατοχής, δηλαδή ακόμη και να αποδεχτεί το ψευδοκράτος, διότι με ποιο θα συμφωνήσει με το ψευδοκράτος, άρα έχουμε αποδοχή, acknowledgement, λογικότερο δεν θα ήταν, εφόσον έχει υποστηρίξει, ήταν μια από τα κράτη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να γίνουν έρευνες για τα εγκλήματα πολέμου σε βάρος των Ουκρανών από τους Ρώσους, κατά αναλογία να ζητήσει και για το δικό της εαυτό τα εγκλήματα που διενεργεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Αμόχωστο. Συνεπώς, εδώ έχουμε ένα κενό. Αντί να ζητούμε την τιμωρία της Τουρκίας μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, εμείς προσφέρουμε δώρα στην Τουρκία, δηλαδή την αποδοχή του ψευδοκράτους, χωρίς να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το νέο θεσμικό καθεστώς. Τι θα ισχύει δηλαδή στην Αμόχωστο? Το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το δίκαιο του ψευδοκράτους? Ως εκ τούτου, το πιο λογικό θα ήταν να ζητήσουμε την επέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ναι. Τώρα, έχει σημασία να δούμε τι είναι αυτό το οποίο δημιούργησε και την χωριστή κρατική συνείδηση στους Τουρκοκύπριους. Ακριβώς. Αυτές οι προτάσεις μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη λογική της ενδυνάμει λύσης, που σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι αποδεχόμαστε ότι ο Βορράς, στο πλαίσιο των δύο συνιστών των κρατών, με ισότιμη κυριαρχία όπως λένε οι Τούρκοι ή με πολιτική ισότητα όπως λέμε εμείς, έχει δημιουργήσει τι? Μια χωριστή κρατική συνείδηση στους Τουρκοκύπριους, ότι εδώ είναι το δικό μας τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, εξού και το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο θέμα της κυριαρχίας. Ενώ η ορθή πρόταση ήταν αυτή που είχε υποβάλει ο πρόεδρος το καλοκαίρι, αλλά εν συνεχεία τη σκότωσε, αλλά την επαναφέρει. Και εδώ είναι τα τραγελαφικά, δηλαδή ότι θα πρέπει οι Τουρκοκύπροι να αποδεχτούν την επανενσωμάτωσή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και να υιοθετήσουμε εμείς αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να ξεκινήσει από τα κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή οι Τούρκοι εννοούν να ξεκινήσει από τη λογική των δύο κρατών. Εμείς θα πρέπει να πούμε ναι, δεχόμαστε, αλλά ως βάση Κυπριακή Δημοκρατία, και τι? Αντί να χτιστεί η λύση πάνω στον ακροτηριασμό των ατομικών και άλλων κυριαρχικών δικαιωμάτων, να οικοδομηθεί πάνω στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να μπορεί να είναι συνέχεια και όχι δημιουργία νέου κράτους, και για να τερματιστεί χωριστή συνείδηση των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή να νιώσουν και αυτοί ότι θα ζουν σε ένα ενιαίο κράτος, ενιαίο χώρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη.
Μένετε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΑΚΕΛ.